θα σου πω ότι αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά το εκπαιδευτικό εργαστήριο οργανώνεται στα πλαίσια της Μεσογειακής ημέρας για τον θαλάσσιο εγκαταλματισμό. Πάτε, πείτε πολλές φορές το καλοκαίρι. Θα μου πείτε ποιες είναι οι αγαπημένες σας θάλασσες, σε ποιες παραλίες πηγαίνετε συνήθως. Να σηκώσουμε χεράκια και να μου πει ο καθένας ποια είναι η αγαπημένη του θάλασσα, εντάξει. Αγιάννα. Μισό ψάρι. Μισό ψάρι. Νήσι. Μπορείτε να πείτε πολλές απαντήσεις, α. Μια πράγμα. Αν δείξουμε συνέχεια άγκυρα, να χαλάσουν τα σπίτια τους. Επομένως, όταν πηγαίνει μια βάρκα εκεί, δέρνει σε συγκεκριμένο σημείο σε μια σημαδούρα. Και έτσι διατηρείται το οικοσύστημα. Τώρα, προχωρήσουμε να δούμε ένα βίντεο που ετοιμάσαμε για εσάς, να δείτε πώς είναι κάτι το νερό από την περιοχή, έτσι. Αγαπητά μου παιδιά, σας καλωσορίζω σε ένα μικρό ταξίδι στο μικρό της θάλασσας. Εδώ στη γειτονιά μας, σε μικρή αποστασία από τις άκρες της Λάρνακας. Σκοπός του ταξιδιού είναι να γνωρίσουμε ένα μικρό ύφαλο και να θαυμάσουμε μαζί την ομορφιά της θαλάσσιας ζωής. Αλλά δεν είναι μόνο. Μέσα από αυτό το ταξίδι που θα ολοκληρώσετε με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία σας, ψάχνουμε να βρούμε την καλύτερη ιδέα για να δώσουμε όνομα στο κύμα και να το προτείνετε εσείς. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και εύχομαι στην επόμενη συνάντησή μας να κολυμπήσουμε στα νερά του υπάλληλου και να αποδείξουμε αναζητώντας τα λιβάδια της Ποσειδονίας. Γνωρίζετε ότι και οι ανοικοί θάλασσες καλύπτουν το μεγαλύτερο. Κάποια μας που μπορεί να είναι και αισθητήρες, αλλά τα βλέφαρα μας είναι ενεργοποιητές. Τα γόνατα μας που μπορούμε να μετακινούμε τα πόδια μας. Τα χέρια μας. Τα χέρια μας. Το στόμα μας για να μιλούμε. Το κεφάλι μας. Το κεφάλι μας για να έχουμε διαφορετική οπτική γωνία. Αλλά ναι. Τα οι αγώνες μας. Ναι. Τη μύτη μας. Εντάξει, να μην τα καλύψουμε όλα. Έχουμε αρκετά νομίζω. Μπορείτε να σκεφτείτε, πιάσετε το νόημα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς έχει και ένα ρομπότ. Το ρομπότ όμως δεν έχει μυς. Δηλαδή δεν έχει μυς που μπορούν να μετακινήσουν τα κομμάτια του. Η μυς στο ρομπότ είναι συνήθως ηλεκτρική. Δηλαδή μπορεί να είναι μοτοράκια, μπορεί να είναι υδραυλικά, υδραυλικοί ενεργοποιητές. Δεν έχω κάτι να σας δείξω παράδειγμα. Αν ήμασταν στο εργαστήριο. Να κάνετε ένα μικρό διάλειμμα. Θα πάτε. Μπροστά το σαργό. Είμαι σίγουρος ότι τον έχετε ή τον έχετε πάρει ή τον έχετε δει το σαργό. Έχουμε σφύρινες και έχουμε και ένα ροφόν κρυμμένο. Ελπίζω να τα βρείτε και ελπίζω να σας αρέσει το πάζος.